Σήμερα, με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Παλαιστινιακό λαό. Η καρδιά μας και η ψυχή μας βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα της Γάζας. Αγκαλιά με τους ξεκλεισμένους, μαζί με όλους αυτούς που ζουν δεκαετίες τώρα την Ισραηλινή βαρβαρότητα. Με τα παιδιά που χάσαν τους γονείς τους. Με τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Ναι, είμαστε με τους Παλαιστίνιους, πάντα στη σωστή πλευρά με τους αδικημένους. Καταγγέλουμε το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που προχωρά στα πιο απεχθή εγκλήματα όπως ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου με εκατοντάδες νεκρούς και του σχολείου του ΟΗΕ. Είναι αυτή η ίδια κυβέρνηση που επιτίθεται στον ίδιο το λαό της του Ισραήλ, που διώκει όποιον αντιστέκεται, που στέλνει τους νέους της να γίνουν κρέας στα κανόνια τους για τις επιδιώξεις της αστικής τάξης. Η βαρβαρότητα δεν έχει τέλος και η γενοκτονία δυστυχώς συνεχίζεται. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας μας συνεχίζει να κάνει το σημαιοφόρο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην ευρύτερη περιοχή και τρέχει να επικροτήσει τη σφαγή των Παλαιστινίων μιλώντας για νόμιμη αυτοάμυνα των Ισραηλινών. Η ακύρωση του ταξιδιού του στο Ισραήλ δεν ακοινώνει τις τεράστιες ευθύνες του. Από κοντά βέβαια και όλα τα αστικά κόμματα της χώρας μας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι κάθε λογής φασίστες που έτρεξαν να καταδικάσουν τους Παλαιστίνιους και να συντεχθούν με τις επιταγές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων. Είναι ντροπή για όποιον θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός και ριζοσπάστης η ανακοίνωση στήριξης του κράτους Ισραήλ από το ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά. Λευτεριά, Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Με το ξεκίνημα της νέας φάσης του πολέμου βγήκαν σαν έτοιμοι από καιρό οι προπαγανδιστές του δίκαιου του ισχυρού να ανακαλύψουν ότι στην Παλαιστίνη διεξάγεται πόλεμος. Όταν επί δεκαετίες δεν είδαν, δεν άκουσαν ή ένυπταν τα χέρια τους σαν τον Πόντιο Πιλάτο στο διαχρονικό έγκλημα του Ισραήλ. Έτρεξαν να δείξουμε το δάχτυλο τους Παλαιστίνιους ως τρομοκράτες, ως εγκληματίες, ότι τελικά φταίνε που υπάρχουν και αναπνέουν. Κραυγές πολέμου ακούστηκαν από όλες τις πολιτείες του καπιταλιστικού κόσμου, από τα Καπιτόλια και τα κέντρα των λυκοσυμμαχιών. Ένιωσαν την ανάγκη να υποστηρίξουν το φωνιά. Εδώ βέβαια τον στήριζαν όταν ο εχθρός κράταγε σφεντώνες. Δεν θα τον υποστηρίξουν τώρα που κρατάει όπλα. Ενώ άμεσα, καθαρά, χωρίς περιστροφές, όλοι μαζί είπαν ότι όποιος δεν είναι με το κράτος του Ισραήλ είναι με τους τρομοκράτες. Όμως, οι λαοί στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού μίλησαν με τις τεράστιες σε όγκο διαδηλώσεις και είπαν «Τρομοκράτες δεν είναι λαοί, είναι το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ». Στη Μέση Ανατολή συγκρούονται τεράστια συμφέροντα για τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών, όπως ο δρόμος του μεταξύ των Κινέζων και άλλων υπεριαλιστικών σχεδίων του Αμερικανο-Νατοϊκού μπλοκ δυνάμεων, αλλά και άλλων περιφερειακών δυνάμεων της Τουρκίας, του Ιράν και άλλων. Μέσα σε αυτή την αντάρα, η αστική τάξη της χώρας μας
μέσω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να πλασαριστεί για να έχει μερίδιο από τη μοιρασιά. Το έγκλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, σύντροφοι και συναγωνιστές, που συντελείται στη Μέση Ανατολή, δεν είναι μόνο το χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο, ούτε οι τελευταίοι δολοφονημένοι άμαχοι. Το έγκλημα είναι διαρκές και βαστά 75 χρόνια, όπου στερείται σε ένα λαό να αναπνεύσει και να έχει πατρίδα. 75 χρόνια δολοφονίες, διώξεις, φυλακίσεις, εκτοπισμοί, επικισμοί, στερήσεις σε βασικά αγαθά, σε νερό, σε ρεύμα, σε τροφή. Αυτό το έγκλημα έχει ιστορία, με τη διεθνή κοινότητα των ισχυρών του κόσμου να έχει βάλει και σε αυτό το έγκλημα τη ζυγαριά κόστους ωφέλους. Άλλωστε, στο σάπιο κόσμο τους όλα πολλούνται και αγοράζονται. Το βασικό για αυτούς είναι να μην θυγτούν οι συμφωνίες των εταιριών. Βασικός στέγος να μην θυγούν τα κέρδη τους. Σε αντίθεση με εμάς, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που θεωρούμε την ανθρώπινη ζωή ανεκτίμητη, που θεωρούμε ότι η ελευθεριά ενός λαού δεν εξαγοράζεται και δεν μπαζαρεύεται. Θέλουν να ξεχάσουμε ότι πάνω από 100.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί όλα αυτά τα χρόνια από Ισραηλινές στρατιωτικές παραστρατιωτικές οργανώσεις. Εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Καθημερινές είναι οι ματηρές επιδρομές του Ισραηλινού κατοχικού στρατού στη Δυτική Όχθη. Μόνο από την αρχή του 23, πριν από τη νέα όχθη στις 7 του Οκτώβρη, πάνω από 220 Παλαιστίνοι είχαν βρει το θάνατο από τον Ισραηλινά πυρά. Η δε λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε απάνθρωπο αποκλεισμό εδώ και 16 χρόνια, με δολοφονικούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και χερσαίες επεμβάσεις. Πάνω από 5.000 Παλαιστίνοι, πολιτικοί κρατούμενοι, σαπίζουν στις φυλακές. 1.200 είναι διοικητικοί κρατούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν περάσει καν από δίκες. Η Δυτική Όχθη στο 60% από ελέγχεται το 60% από κατοχικές δυνάμεις και έχει περικυκλωθεί από το τείχος της ντροπής, από ζώνες ασφαλείας και εκατοντάδες σημεία ελέγχου. Επεκτείνονται διαρκώς οι εβραϊκοί επικισμοί και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Αυτή είναι η τρομοκρατία της κατοχής που στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το δικαίωμα σε εισαγωγικά του κατοχικού κράτους να μην αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα στη λωρίδα της Γάζας. Ό,τι κάνει τόσα χρόνια στην ψύχρα χωρίς κανένα δισταγμό. Ο Ισραηλινός λαός γίνεται έτσι και ο ίδιος θύμα της επιθετικότητας του κατοχικού κράτους, όπως επιβεβαίωσαν και οι πρόσφατες εξελίξεις. Τη σκληρή αυτή η πραγματικότητα ξεσκεπάζουν προοδευτικές φωνές μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Όπως ο γνωστός Ισραηλινός συγγραφέας και δημοσιογράφος Κιντεόν Λεβί, του οποίου το κείμενο με τίτλο «Το Ισραήλ δεν μπορεί να φυλακίζει 2 εκατομμύρια κατοίκους στη Γάζα χωρίς να πληρώσει οδυνηρό τίμημα», κόλλησε στον τοίχο όποιον προσπαθεί να συκοφαντήσει την αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους και να παρουσιάζει τις θηριωδίες του Ισραήλ ως απάντηση στην τρομοκρατία. Λευτέρια, λευτέρια στην Παλαιστίνη! Εδώ, στο Σύνταγμα σήμερα, ενώνουμε τις φωνές μας με τις φωνές όλων των λαών και φροντοφωνάζουμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Να σταματήσει τώρα η σφαγή αμάχων από το Ισραηλινό κράτος δολοφόνο. Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας, καμιά στήριξη στο έγκλημα. Να επιστρέψει τώρα πίσω το ελληνικό πολεμικό πλοίο από την εμπλοκή στην εμπόλεμη περιοχή.
ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είμαστε όλοι Παλαιστίνοι. Καλόν αγώνα!